Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Από που κόκκινο σου φαίνομαι πολύ. Γιατί τόσο πολύ. Πάμε λίγο προς τα εδώ. Λίγο προς τα εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε. Τα νέα σας. Πώς περνάτε. Καλησπέρα σε όλα τα καλά παιδιά. Βροχερός καιρός σήμερα. Από τις μπύρες. Δεν πίνω αλκοόλ. Το έχω σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχω να πιω. Σήμερα σκεφτόμουν ότι έχω πάρα πολύ καιρό να πάω να πιω μπύρα. Πλάκα, έχω πάρα πολύ καιρό να πάω να πιω μια μπύρα, αλλά ναι, οκ. Okay. Μ' ακούτε καλά, πρέπει να μ' ακούτε καλά και θα ακούμε και το παιχνίδι καλά. Είναι σήμερα super special day. Πραγματικά είναι μια μέρα πολύ ιδιαίτερη. Βροχή, ε. Εν τω μεταξύ, Πάτρα, πού μένεις, σε ποια περιοχή. Ακριβώς. Ξεκίνησα να πάω τέλειος αργά και με έπιασε η τέτοια να πάω να περπατήσω. Αλλά κάπου στα μισά, με έπιασε η βροχή και ξαναγύρισα. Έγινα μουσκήμα δηλαδή και γύρισα πίσω. Οπότε έπεσα, ξάπλωσα μισή ώρα και όπως επάλξεις για να κάνω σήμερα γκέιμάκι. Θύμιο καλησπέρα, τώρα εσύ είδα τι είσαι μέσα και εσύ, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, μακριά από το κέντρο, προάστια, αραχοβήτηκα προς τα εκεί. Βασικά είναι αδιάφορες περιοχές νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, βρε καλά στο κορίτσι. Καλά έκανες. Θα κάτσεις? Ελπίζω να κάτσεις, είναι ωραίο παιχνίδι σήμερα. Αν και η αλήθεια είναι ότι το έχω παίξει ξανά. Αλλά σκεφτόμουν τι ωραίο θα μπορούσα να μοιραστώ μαζί σας, να το ξεκινήσουμε παρέα, γιατί θα τραβήξει. Θα τραβήξει καιρό είναι η αλήθεια. Είναι 7,5 ώρες. Αν πεις ότι έχω ξαναπαίξει και το πάω λίγο πιο fast forward, να πάει 7 ώρες. Αλλά θα μας φάει λίγο χρόνο. Έχω να βγω να πιω πίρα πάνω από 17. Χριστέ και Παναγιά. Okay. Κοίτα, εξαρτάται τι θα πει. Αν είναι οι μεγάλες των 750ml που είναι, τρεις καλά είναι, νομίζω ότι είναι αρκετά καλά. Λοιπόν, πολύ καλό. Πλάκα. Μια μπυρίτσα δεν θα μας χαλούσει καθόλου. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι, ξαναλέω, το οποίο θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Ναι. Έχει καλό καιρό. Α, εδώ βρέχει. Δεν πω πραγματικά. Εδώ βρέχει, σταματάει, Τώρα σταμάτησε είναι η αλήθεια. Θέλω να. Πριν το πάω, βγήκα να περπατήσω, αλλά με πιάσει η βροχή. Η μυστικιστική λίμνος. Δεν ξέρω, περίεργες μέρες αυτές για τη μυστικιστική λίμνο θα πάω. 7 ώρες! αν το πάω μέχρι το τέλος, σίγουρα θα με προλάβει, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά σε φάση. Δεν παίζει να το πάω μέχρι τέλος. Μάθω να το σταματήσω σε συνέχειες. Καφεδάκι πήραμε, να πάρουμε, να ξεκινήσουμε. Είναι μεγαλούτσικο, μικρό είναι, δεν είναι μεγάλο, είναι 7,5 ώρες. Αλλά δεν παίζει να το τραβήξω. Θα μπορούσα να το πάω σε one way, αλλά θέλω λίγο να απολαύσω και την τέτοια. Τώρα είναι σαν την περιοχή το God of War, ναι. Καλά, έγινε, άντε, φιλάκια, ευχαριστώ που πέρασες. Φιλιά. Θα δούμε, σήμερα είναι όλο σκανδιναβικό. Εν τω μεταξύ χάζευα ότι είναι σε φάση όλο το παιχνίδι, όλα τα σύμβολα του παιχνιδιού είναι τα δαχτυλίδια μου, ρε φίλε. Δηλαδή, σήμερα. Καλησπέρα, καλά. Σήμερα έχουμε Σένιου. Hellblade, βασικά Σένιου as Sacrifice. Με συγχωρείτε μισό λεπτάκι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Μισό λεπτάκι τηλέφωνο. Είναι αυτά τα διαδικαστικά, τα ωραία, τα οποία, ναι. Λοιπόν, θα σε αφήσω, Λάρκ. Γεια σας. Sorry, έκλεισα λίγο γιατί χτύπω στο τηλέφωνο. Λοιπόν, θα σε αφήσω, Λάρκ. Τι είναι το Λάρκ? Σένιου σήμερα, Hellblade έχουμε σε φάση. Θέλω όμως, το ξέρω, το έχω παίξει,
Ναι, ήταν χαρούμενο τηλέφωνο. Φαίνεται. Λοιπόν, θέλω σήμερα την, όσοι έχετε το εξής. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, περισσότερο νομίζω όσοι το ξέρετε, το ξέρετε. Αν έχετε ακουστικά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε ακουστικά. Αυτή τη στιγμή παίζει ήδη από πίσω ambient το ήχος. Δεν ξέρω πώς ακούγεται, ελπίζω να ακούγεται καλά. Θέλω να μου πείτε αν ακούγεται καλά, θα το δυναμώσουμε λίγο. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο συγκεκριμένο παιχνίδι να ακούτε καλά. Θέλω να έχετε, σας παρακαλώ, όσοι μπορείτε, όσοι δεν μπορείτε δεν πειράζει. Αλλά ναι, θα το ανεβάσω λίγο ακόμη λογικά. Είναι πολύ κέριο, το ξέρετε όσοι το ξέρετε το παιχνίδι πόσο κέριο είναι τα ακουστικά. Γενικά το παιχνίδι είναι κλάνκι. Δεν μπορώ να πω, επειδή το έχω ξαναπαίξει, δεν μπορώ να πω ότι με τρελαίνει ο χειρισμός του. Ο χειρισμός του είναι, εντάξει, καλούτσικος. Αλλά στο sound design είναι από τα καλύτερα σχεδιασμένα παιχνίδια. Οπότε, ακουστικά. Και αφού βάλετε ακουστικά και είστε έτοιμοι όσοι είστε, οι υπόλοιποι δώστε ένταση στα ακουστικά σας, στα ηχεία σας, οτιδήποτε, να το πάρουμε. Είναι από τα πιο όμορφα παιχνίδια που έχω παίξει, οπτικά, σαν ατμόσφαιρα. Η αλήθεια είναι, μερικές φορές είναι λίγο μονότονο. Το μονότονο κομμάτι του παιχνιδιού είναι στο κομμάτι των μαχών. Έχει κάποιες μάχες για το τυπικό της υπόθεσης, οι οποίες είναι λίγο μονότονες. Είναι το δύο κουμπιά πατάς, τρία, το οποίο είναι εκνευριστικά, αλλά είναι αρκετά εντυπωσιακό. Η ηρωίδα, δεν θα πω πολλά. Εγώ έχω τη γνώμη μου για τη συγκεκριμένη ηρωίδα. Θα αφήσω εσείς να σχηματίσετε τη δική σας γνώμη. Οπότε πάμε να περάσουμε. Πάμε να περάσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, HD Capture Device, ωραία. Τα FPS, όλες παραδόξως, στριμάρω και φαίνεται στα 75 κατέβατο. Εντυπωσιακό, ακόμα και εγώ έχω εντυπωσιαστεί. Ελπίζω, είναι το μενού τώρα, ελπίζω μέσα να παίζει καλά. Κάντε το σταυρό σας, όσοι πιστεύετε, να ξεκινήσει και να μην έχουμε θέμα. Οπότε ναι, λοιπόν, new game θα ξεκινήσω, το έχω ξαναδοκιμάσει. Στο easy, θα το πάμε στο easy γιατί θέλω να δω την τέτοια. Εν τω μεταξύ, πω ντροπή, easy, αλλά στο easy θα το πάω. Δεν θέλω, ειλικρινά, είναι από τα παιχνίδια και σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο να το απολαύσεις ως walkthrough. Αν θες να μαζοχίζεσαι, ανέβασέ το. Εγώ θέλω να το κάνω για να το απολαύσω. Είναι από τα παιχνίδια που τα απολαμβάνω, ειδικά στο ακουστικό κομμάτι. Θα σας το ανεβάσω και ακόμη περισσότερο, να το πάμε μαζί πακέτο. Όσοι, ξαναλέω, ακουστικά, δώστε ένταση και πάμε, ξεκινάμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ όμορφο και οπτικά. Και τέτοιο. Επίσης, ξαναλέω, όλα αυτά είναι τα δαχτυλίδια μου μαζεμένα. Θα δείτε άπειρα σύμβολα τα οποία τα έχω σε δαχτυλίδια για κάποιο λόγο. Επίσης, ένα από τα κυρίαρχα σύμβολα του παιχνιδιού είναι αυτό εδώ που φοράω, το Valknut. Είναι ο κόμπος του Odin. Ακούτε? Όλα αυτά τα ακούει η ηρωίδα μέσα στο κεφάλι της. Οπότε και εσείς σαν την ηρωίδα ακούτε το ίδιο πράγμα. Ας μου πει ένας ότι τα ακούτε καλά, σας παρακαλώ. Ωραία. Όλα αυτά, ξαναλέω, το ακούει στο κεφάλι της ηρωίδα. Είναι φωνές στο κεφάλι της. Προσεγγίζει πάρα πολύ καλά το θέμα της σχιζοφρένειας, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πάμε να το βιώσουμε μαζί. Είναι εμπειρία. Ναι, δεν το έχω δει, απλώς το ξέρω. Είναι παιχνιδάρα, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι το δεύτερο playthrough που έχω κάνει, που κάνω μάλλον. Ωραία. Και πάει και πολύ ωραία η τέτοια. Δεν το περίμενα ότι στριμάρει πάρα πολύ ωραία η εικόνα. Καλησπέρα. Τέλεια. Στριμάρει πάρα πολύ ωραία. Α, αυτό είναι με την κάμερα. Εντάξει, με το ποντίκι το χειρίζουμε αυτό.
You see it too. You promised you can yes. It is real after all. She's finally arrived. Αυτό μην το ματιάξω. Στα 55 με 60 FPS παίζει. Εκεί πάνω θα πάμε. Εκεί πάνω. Έχουμε μεγάλο δρόμο. Ναι. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή μελέτη. Έχει πάρει άπειρα βραβεία το συγκεκριμένο από όσο ξέρω. Και είναι το καλύτερο, σας ξαναλέω, είναι clunky. Είναι από τα παιχνίδια τα οποία είναι αρκετά clunky. Δηλαδή, τα χειρισμός του είναι ο καλύτερος. Αλλά το νοητικό κομμάτι είναι στο Θεό. Δηλαδή, έχει σχεδιαστεί στην εντέλεια όλο. Γι' αυτό σας ξαναλέω. Ακουστικούλια και πάμε να το απολαύσουμε παρέα. Είναι το καλύτερο simulation κατάθλιψης και σχιζοφρένειας που θα βιώσουμε ποτέ σε αυτό το κανάλι. Είναι ωραίο οπτικά. Θα ήθελα λίγο περισσότερη ελευθερία, αλλά... Κουβαλάμε και το κεφάλι από πίσω. Η αλήθεια είναι λίγο αλκοόλ, μια μπύρα με αυτό ή κάτι θα πήγαινε άπειρα. Hello. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. Εν τω μεταξύ, το ambient είναι τόσο έντονο, τόσο... Και ξαναλέω, όλα αυτά είναι φωνές που ακούει αυτή στο κεφάλι της. Όλο αυτό είναι το καλύτερο simulator για σχιζοφρένεια και κατάθλιψη που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Έτσι είναι τα άτομα τα οποία πάσχουν από σχιζοφρένεια. Κάπως έτσι αισθάνονται. Βλέπουν πράγματα, ακούνε πράγματα. Είμαστε μέσα σε ένα δέντρο. Το κανόνι της είναι ένα δέντρο. Και θα ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά. Φτάσαμε. Έλα κορίτσι μου, πάμε. Σκέψου τώρα να ζεις και να τα ακούς όλα αυτά στο κεφάλι σου, έτσι. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. Okay. Δεν υπάρχει no going back. Δεν πάμε πίσω. There's no world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Και τώρα μόνο μπροστά, οπότε πάμε. Why don't you join us? Ah. Maybe you too have a part to play in this story. Άρθω, παιδιά, πάμε όλοι μαζί παρέα, γιατί όχι. Εν τω μεταξύ στο δρόμο βρίσκουμε αυτά εδώ τα όμορφα. Focus, and you'll see. What happens if you focus? Do not forget my story, Senua.
ιστορίες. Λατρεύω. Darkness comes from hell and your fate lies there. They say that do not forget my stories. Οπότε ναι, ακούμε και τις ιστορίες. Your darkness comes from hell. Ακούμε και ιστορίες για τον νορβηγικό λαό. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark. Πρέπει να πάμε στο Helheim. Και δεν ξέρεις τι από αυτά είναι πραγματικό και τι όχι. Είναι αρκετά έντονο. Οκ. Ο στόχος μας είναι εκεί πάνω. Πρέπει να σας κρύβω ότι οι φωνές αυτές σε κάνουν να νιώθεις αρκετά άβολα. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσείς. Αλλά σκέψου να είσαι και να ακούσεις αυτό το πράγμα συνέχεια. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. Pam. Έχει μια μικρή εξερεύνηση. Όλος ο σκοπός είναι να ψάξουμε να βρούμε. Τουλάχιστον δεν νιώθεις μόνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν προλαβαίνεις να νιώσεις μόνος σε αυτό το παιχνίδι. Λέει, δεν θα πας ποτέ. Είναι σε βάση να έχεις ένα πόλεμο μες στο κεφάλι σου συνέχεια. Πώς σας φαίνεται μέχρι τώρα? Μεταξύ το κάπου εδώ πρέπει να υπάρχει μία στήλη από αυτά που λένε ιστορίες. Θα ανεβούμε εκεί πάνω. Αλλά πρώτα θα ρίξω μια ματιά γύρω. Δεν θυμάμαι αν μπορεί να τρέξει. Οκ. Α, μπορεί να τρέξει, οπότε πάμε τρέχοντας. Χαλαρό τζόκινγκ για αρχή.
Okay. Τι όμορφο ντεκόρ, ε! Παλαιοκομμένοι παντού. Ωραία, ωραία. Α, εκεί πέρα είναι η στήλη, εντάξει. Αλλά ας περπατήσω λίγο, μήπως υπάρχει κάτι που δεν έχω δει. Όχι, εντάξει. FPS πάει. Η ποιότητα λογικά που βλέπετε είναι αρκετά καλή. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Σου λέει που ζουν οι φυλές. The world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. Το Jotunheim ήταν τον γιγάντο, το αγαπημένο μου, by the way. Λοιπόν, δηλαδή όλος μας ο στόχος είναι να ανεβούμε και να περάσουμε αυτή τη γέφυρα να μπορέσουμε να μπούμε εκεί μέσα για αρχή. Τουλάχιστον στο σημερινό ελπίζω να τα φτάσουμε μέχρι εκεί. Λογικά θα φτάσουμε. Where are we? Just drop down. What's down there? Okay, madam, baby. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. The hidden path. Και τώρα προχωράμε. Okay. Πρέπει να ανοίξουμε αυτή την πόρτα. Προφανώς, έτσι. Και η πόρτα αυτή έχει ένα σύμβολο το οποίο πρέπει να το βρούμε λογικά. Δεν ξέρω αν το είδατε μπαίνοντας. Bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? Ο πατριός της. Truth? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Truth. Είναι αυτός που λέει στις στήλες τις ιστορίες. An old fool. Νομίζω. Truth is my truth. Good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Use your eyes. She needs to look closer. Έλα, εκεί ήταν, νάντο, το βλέπετε. Με το που κατεβήκαμε, μπροστά μας ήταν. Hop. Towards the gate. And the gate. Up. The gate is open. Go through the gate. Go through it. It's dangerous. Come it. It works. It's safe. I spent 6 years enslaved in hell. But I watched the Northmen. Learned their ways. I know you. Τι ωραία περιβάλλοντα. You listen? When everyone else laughed. My people paid the heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Εν τω μεταξύ, όλοι σιωπάτε, τι έχετε βγαίνει, δεν ξέρω, παρακολουθείτε τόσο έντονα όσο εγώ ή... We are always
stand on the edge. Pretend it's going to be okay. But you know that death is near. Besses! Me! Waiting for you to make that little slip. Ξέχασα ότι μπορείς να πέσεις και να σκοτωθείς. Η αλήθεια είναι ότι το ξέχασα αυτό. Οπ! The world of the dead is ruled by the giantess, Hela, Hela, daughter of Loki. Τι όμορφο! The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed, and with her you must bargain. Πάμε να βρούμε τη Hela. Σκοτάδια. Η αλήθεια είναι ότι τα σκοτάδια δεν τα πάω καλά. Α, φακόβρα, παιδιά. Οπ. Είμαστε σκοτεινά. Ακούστε πόσο όμορφο ακουστικά είναι. Υπέροχο. Oh, και τώρα πρέπει να περάσουμε από εκεί, ε. The gate to Helheim divides the living from the dead. Is that the face of Hela herself? Το πρόσωπο της Hela. Whatever horrors lie behind that door, she must find him. Σε τώρα ετοιμαστείτε. Και δεν ξέρεις αν αυτά που βλέπει είναι πραγματικά, είναι όλα illusion λόγω της σχιζοφρένειας. Βλέπεις, έχει δύο πόρτες που πρέπει να πάμε. Πάρτο. Ένα μηδέν. Δεν θυμάμαι τι πρέπει να πατήσω εν τω μεταξύ. Oh fuck! Δεν θυμάμαι πως το νικάνε αυτό. Αυτό είναι σκιά. Πως το νικάνε αυτό. Πρέπει να πάω στο φως. Κάτι πρέπει να κάνω. Σήκω, σήκω, παιδί μου. Καλησπέρα, καλησπέρα.
Αλήθεια τώρα. Δεν το θυμάμαι γαμώ το πώς πάει μετά. Α, οκ, πάσο. A vision of what's to come. Μπομπο, εν τω μεταξύ πέφτει και τρυπάκι, στο τρυπάκι που πέφτει και αυτή. Είναι πολύ καλό δουλεμένο. Είναι πολύ καλό δουλεμένο. Είναι πάρα πολύ καλό δουλεμένο. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seed of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Έχει πάρα πολύ cinematic. It's time you fail. Yay. Thank you very much. Θα το μεθύσουμε τον... Κλασικό τέτοιο. And the progress will be lost. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπράβο. Τι ωραία. Είναι και στο easy, σκεφτείτε να το έβαζα στο hard αυτό το πράγμα. Πρέπει να μάθω το evasion σε αυτό. Αυτό θέλω να χαμογελάω. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. Είναι στο τέτοιο, πώς ήταν την προηγούμενη φορά που λέγε Ανδρέα, Αλέξη. And she will fulfill her vow, whatever the cost. Και τώρα παίρνει αυτό και πάει για μπάσκετ να το καρφώσει. Κάνε καλά. Έτοιμη είναι. Και σου λέει τώρα. Έχει τσαρτζάρι, τα βλέπει όλα έγχρωμα. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt. Surtr. And the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Ο Surtr, ο θεός της φωτιάς, είναι αυτός ο οποίος έχει γεννηθεί από την πρώτη φλόγα που είχε βγει σύμφωνα με νορφηγική μυθολογία, από το πρώτο εφαίστειο και καλά πόσο ήταν, και είναι αυτός που θα σηκώσει το σπαθί το οποίο θα σκοτώσει τους θεούς στο Ragnarok. Θα πάμε στο θεό της φωτιάς πρώτα, αλλά πρώτα θα δούμε αυτό. Ναι, είμαστε σήμερα, είναι... είμαστε εδώ. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed Πάμε, ice, στο θέο της φωτιάς. Which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice. And the first giant was born. Ο πρώτος γίγαντας, ο Surtr. Είναι το πρώτο όν που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την νορβηγική μυθολογία. Πάμε. Τώρα εδώ. Ναι, ναι, τόσο εύκολο είναι. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Badly burnt all over. Με το μεταξύ θέλει λίγο να κοιτάς και γύρω γύρω. Μπορεί να υπάρχουν πράγματα που... Ας πούμε δείτε τώρα λίγο εδώ. Φαίνεται το πρόσωπο, φαίνεται το πρόσωπο έτσι. Λοιπόν, για πάμε λίγο προς τα εκεί. Εντάξει. Είναι μερικά πράγματα, μερικές λεπτομέρειες οι οποίες... Αυτό είναι το πρόσωπο της μητέρας της.
Νομίζω. We each walk these lands, gazing towards different horizons. Some of us further than others. Your father cannot see what you see. But there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Oh. Trippy. Πάμε ένα χαλαρό τζόκινγκ. Εδώ τα παιδιά όλα καμένα. Πω. Και σας ξαναλέω, δεν ξέρεις αν είναι... Έλα μωρέ! Πώς κάνω το dodge. Έχει dodge, αλλά δεν είμαι καλός στο dodge αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βρούμε τρία σύμβολα, δύο σύμβολα. Αυτά τα σύμβολα. Δείτε τώρα πόσο καλό είναι το puzzle solving σε αυτό. Προσέξτε. Προσέξτε. Λοιπόν, ποια σύμβολα πρέπει να βρούμε ξανά. Το νι και αυτό. Ωραία. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Και είναι κρυμμένα στο περιβάλλον. Προσέξτε να δείτε πόσο καλό είναι όλο αυτό. Τα βλέπετε. Σου το λέει. Θέλω να βρεις αυτό και αυτό. Οπότε εσύ προσπαθείς να σκεφτείς. Θα μπορούσε. Γαμώτο, θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα όλο αυτό. Οπότε πρέπει να τσεκάρεις το... Πάμε λίγο πάνω. Τι γίνεται, Μητσακό, πώς είσαι? Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε πόσο καλό είναι το puzzle solving, έτσι. Δείτε το αυτό. Λοιπόν, βρήκαμε αυτό, βρήκαμε το ένα από τα δύο σύμβολα. Και πρέπει να βρούμε και το τρίτο σύμβολο, το δεύτερο σύμβολο. Το οποίο τσεκάρεις τώρα το περιβάλλον και βλέπεις πού είναι οι διχάλες. Ας πούμε έχει πόσες διχάλες, οπότε φαντάζομαι... Ότι κάποια από αυτές θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Ω, να το, εδώ είμαστε. Το βλέπετε. Για μισό λεπτάκι να έρθω από εδώ. Αυτό θα πει perception τώρα. Να δούμε, το έχουμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είμαι εσύ, εν τω μεταξύ, να το, focus, εδώ είμαστε. Το ξέρα. Αχ, είχε λίγα τρεχάματα, ε. Ω, καλωρίζικο. Καλά, όχι στον θόλα καλά. Αχ. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Καλωρίζικη να είναι, καλό... Χειριστή, δεν ξέρω, καλή να είναι, να την απολαύσεις. Εν τω μεταξύ θα μου επιτρέψετε λίγο, θέλω να δω το χειρισμό, τα controls, να δω πως κάνω dodge. Λοιπόν, run, vibration, χαίρο πολύ, combat controls. Λοιπόν, H, ψ, ok, B, A, evade με το α, evade με το α, μάλιστα. Evade με το αλφα, λοιπόν, οκ. Okay. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. Καινούργια κιθάρα είναι πάντα χαρά. Fire, death,
Εγώ για να πάρω τη δικιά μου είχα κάνει ολόκληρο quest. Όταν λέμε quest, κυριολεκτικό quest. Τι ωραίο που ήταν. Να είμαστε, θα παλέψω πάλι. Βλέπω γάμο το. Δεν βλέπω μπρο. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Και πρέπει να απομνημονεύσουμε τώρα και το που θα πάμε. Τώρα ετοιμαστείτε, τώρα έχει τρέξιμο. Τρέχα! Τι ωραίος ο τύπος. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. Σένιου κορίτσι μου πάμε. Έλα. Έλα. Find your own path. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. Waiting for you. It was never going to be that easy. He's waiting. Surt is waiting. He can't get through. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt. Είναι τόσο όμορφο το sound designing. His name means the Black One, because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel. Θα πάω λίγο να ακούσουμε. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious. Στο τέλος, ναι. Τώρα λέει για το Σούτρ, ο οποίος Σούτρ είναι αυτός που θα σκοτώσει τους θεούς στο Ragnarok με το σπαθί του. Έχει ένα φλεγόμενο σπαθί κάπου στο βασίλειο των γιγάντων της φωτιάς, το οποίο όταν θα έρθει η ώρα, κανονικά αυτός είναι τώρα νεκρός, παιδί, θα σηκωθεί ρε παιδί μου, αν στηθεί κάπως έτσι είναι, και τους ξεπαστρέψει όλους. Είναι τα ωραία του να παίζει God of War αυτό. Another gate, another fire. Δεν το περίμενα. Find the fire, Senua. Follow the path to Surt. Είναι αρκετά ιδιαίτερο puzzle box. Πρέπει να λύσεις πολλά. Ναι, λέτε, τι με χαζώσει και πάνω είναι. Θα τρέξω και θα το ανοίξω. Αυτό λέει τώρα, πρέπει να θυμάσαι το μονοπάτι για να γυρίσεις. Ας κάνω μια εξερεύνηση, πάντα είναι καλό να κάνεις μια εξερεύνηση. Καλό να κάνεις μια εξερεύνηση. The Northmen say that what we see as a rainbow is the bridge that goes from the world of men to the world of the gods. For now, η γέφυρα. The frost giants and the mountain giants cannot cross it. But they say that when ωραία, θα τρέξουμε από εδώ. Το έχω. Πάμε. Λοιπόν. Πάμε. The Northmen made fire sacrifices, burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering. In their eyes,
but they just screamed like helpless pigs. Λοιπόν, όλη η ιστορία μας. Παίρνω αυτό και από πού θα βγω τώρα. Μεγάλη υπόθεση το από πού θα βγω. Από εδώ δεν μπορώ να βγω. Από εδώ μπορώ να βγω. Δεν μπορώ να βγω. Αχα, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πού θα βγούμε πρώτα. Από εδώ θα βγούμε. Θα βγούμε από εδώ και θα πάμε όλο ευθεία. Από εδώ και όλο ευθεία. Οκ, okay, το έχουμε. Πρέπει πάντα να ξέρεις πώς θα την κουπανίσεις από αυτά εδώ μέσα. Λοιπόν, άντο. Και τώρα τρέχουμε. Τρέξε τώρα, παιδί μου. Έλα, 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 έλα. Πάμε, πάμε, τρέξε, ρε. Όλο ευθεία, όλο ευθεία. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. Sorry, none answered. In the end, Fender, Stratocaster, Oreos. Fight the gods, Senua. Find your own path, like I find mine. My gods abandoned me. I am alone. Καλωρίζει, καλωρίζει κυριολεκτικά. Stratocaster, τι ωραία. Οπ. Άντε πάμε πάλι, τρελό. Ωπ, εδώ είμαστε, τελευταία. Έχει τη δυσκολία του, η αλήθεια είναι. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Σας δείξω και τη δικιά μου σε λίγο. Θα σας τη φέρω από μέσα. Να βγούμε από εδώ πρώτα και μετά. Λοιπόν, η Σένμιου, αυτό το παιδί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε πάνω εκεί. Πάμε πάνω εκεί να βγάλουμε. Λογικά η φωτιά θα ξεκινήσει από εκεί πάνω. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν. Έχουμε δύο σύμβολα τώρα. Find them. Άντε, βρες τα τώρα. Τι έχουμε? Δύσκολα. Αυτό είναι δύσκολο. Αν και δεν θα ήταν τόσο δύσκολο. Το βλέπεις όταν πλησιάζεις. Οπ, γεια σας. Εδώ είμαστε. Και το άλλο... έκανε πολύ κακά πράγματα αυτός. Τι μας λες? Θα ανεβούμε πάνω λογικά. Πάμε πάνω. Οκ. Τώρα εγώ πρέπει να βρω το άλλο. Πού θα το βρω? Δεν θυμάμαι καν που ήτανε. Έχετε το νου σας. Γενικά κοκκινίζει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Σου βγάζει πολλά πράγματα. Ω, εδώ είμαστε, πλησιάζουμε. Κάπου εδώ υπάρχει ένα R. Πού είναι αυτό το R, το βλέπετε? Σου λέει, μαν μου, εδώ είναι, βρες το. Πού το, το βρήκα χωρίς να βλέπω. Α, καλό. Άντε γεια. Μην πάρεις φωτιά τώρα. Ω, τρέχα τώρα. Πάμε εκεί πάνω. Χαλαρό τζόκινγκ. Εν τω μεταξύ, το ότι το παίζω δεύτερη φορά είναι μεγάλο ατού. Νομίζω ότι είμαι πιο υποψιασμένος. Οπότε τώρα εγώ πρέπει να τρέξω. Μισό λεπτάκι.
Λοιπόν, έρχομαι εδώ. Πάμε όλο ευθεία. Και η πόρτα η άλλη είναι απέναντι. Εκεί πέρα. Οπότε ναι, όλο ευθεία. Όλο ευθεία. Άντε, πάμε. Είναι πολύ έξυπνο. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό. Λοιπόν, άντε, πάμε. Τώρα τρέχα. Τρέχα, πάμε. Run, Florest. Τελικά ήταν πολύ πιο... Run, run. Πεπεράν, πεπεράν. Όχι εκεί, έλα, έλα. Σήκω. Έλα. Πω, που λίγο ακούμπησε τη φλόγα, λίγο ήτανε. Πού είναι τώρα, πες μου, πού με έβγαλες. Πες μου, αχ, πάμε πάλι. Δεν θυμάμαι καν που πρέπει να πάω σε αυτό τώρα. Άντε, πάμε να δούμε. Δεν έφταιγα. Έλα, έλα. Ναι, μεταξύ τώρα είμαστε με αυτά το να περάσει τη σκάλα. Τώρα θα κάνει σίγουρα ένα μπαλατζάρισμα κάπου εδώ, δείτε το. Τώρα, εδώ, εδώ. Έλα, μπα. Έλα, 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 έλα. Get up. Σήκω, σήκω, ρίκο, σήκω, ρίκο. Δεν το έχω, δεν το έχω. Άντε, πάμε, πεπεράν. Έκανα βλακεία. Δεν μ' αρέσουν οι μάχες αυτά, γαμώτο. Overplay the song. Αλλά τι είναι, άμα λέει χάσω σε αυτό το παιχνίδι κάνει 20 φορές. Δεν είναι gameplay του Κώστα αυτό. Έλα, έλα, έλα. She's gonna die today, but I don't let her die. Run now, Florest. Gang, gang. Είναι ευαίσθητη. Για Viking είναι πολύ ευαίσθητη. Άντε, πάμε. Απλά έχει πολύ κλάνκι η κόμπα. Έχει, η μάχη είναι λίγο περίεργη. Οι μπέσεις. Οι μπέσεις. Δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια. Απλά το timing είναι λίγο περίεργο έως χαζά περίεργο. Έλα.
Δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω ρε φίλε, άμα έβλεπα. Τώρα εντάξει, ναι, οκ. Είναι σε φάση με το που παίζει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Οκ. Καμώ το, γιατί. Καλά, κάπως πρέπει να μεγαλώσει η ιστορία, αλλά... Εντάξει, οκ. Ναι, τρέξε πεπεράν μου, άντε. Άντε, πάμε. Έπαιξε όλα τα τραγούδια Σάμπαθε. Ταν. Αυτό το ξέρω να παίζω κι εγώ. Μπέσεις. Λοιπόν, έλα, θα είμαι δεξιοτέχνης τώρα του σπάθιου. Όμως, είπε ο Κώστας και κανένας ποτέ δεν τον άκουσε. Οπ. Μιλία, heavy strike, μιλία. Finish this. End it now. Watch out. Watch out. Watch out. He's stronger than you. Stop them. Γεια! Καλά, ναι, μην πεθάνω κιόλας. Πάντως προνοήσαν, τα βάλαν όλα. Λοιπόν, προσέξτε λίγο αυτό, δείτε το λίγο. Θα το θυμηθείτε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε λίγα δευτερόλεπτα κοντά σας. Λοιπόν, έχουμε πόρτες να ανοίξουμε. Αυτό ανοίγει. Απ' εδώ. Όχι. Μπα. Μάλιστα. Πω, αυτά είναι τώρα δύσκολα τα σύμβολα. Το ένα το βρήκαμε ήδη καθώς ερχόμασταν. Αυτό είναι το εξαντλητικό, ότι... Ω, και φωτιά εκεί πάνω. Έχουμε άλλα δύο, Για πάμε να γυρίσουμε λίγο γύρω-γύρω, να δούμε τι γίνεται. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο που δεν βλέπω. Όπα, εδώ είμαστε. Υπάρχει κάτι. Κάτι υπάρχει εδώ. Πού όμως.
I'm glad I found you in the wilds. I wouldn't have made it without you. Αυτό, ε. Πού να το βρεις τώρα. Μάλλον πρέπει να πάω. Όπα. Μάλλον πρέπει να ανεβούμε πάνω, μου φαίνεται. Θα ανεβούμε πάνω. Αναγκαστικά θα ανεβούμε πάνω. Απλά να δούμε μήπως υπάρχει κάτι εδώ που δεν βλέπουμε. Πρέπει να περάσω και από εκεί. Πάμε και από εκεί. Πάμε λίγο πρώτα πάνω. Εδώ είμαστε. Πού το για? Κάπου είναι, αλλά πού είναι? Ωπ, εδώ είναι. Το ξέρα. Οκ, το βρήκαμε και αυτό. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Δεν πρέπει να αφήσεις τίποτα. Εκείνο μπροστά το κόκκινο, να. Δεν ξέρω, αλλά ο ήχος είναι υπέρτατος. Γι' αυτό σας λέω, ακουστικούλια. Και τώρα πάμε να βρούμε και το τρίτο. Λογικά από εδώ κάπου πρέπει να είναι. Α, εδώ είναι, το έχουμε. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλει perception. Πρέπει να... Το θέλει το... Ω, όπες εδώ! The Northmen say that at Ragnarok the sons of Muspel will travel to battle in the ship called Naglfar, Naglfar, the corpse ship. And when the sons of Muspel leave the ship and ride to battle, it will be as though the sky had split open, and Surt will lead them. Wherever he goes, flame will erupt before him, and fires will burn behind him. Τραψαμε να βρούμε δοκάρια. Πάμε λίγο να δούμε. Εδώ, έλα, εντάξει, it was obvious. Okay. Να βγω έξω. Πρέπει να βγω ανάποδα τώρα. Αχ, γιατί μου το κάνεις αυτό. Οπότε πάμε από εκεί. Έλα, ήταν it was obvious. Ναι, δεν το περίμενε κανείς. Κανένας το περίμενε. Ω, εδώ είμαστε. Άνοιξε το. Έλα, μπράβο. Σπρώξε. Λοιπόν, μια ευθεία δρόμος είναι, παιδιά. Εν τω μεταξύ είναι μεγαλούτσικο. Εντάξει. Τον τον θέλει το χρόνο του. Ναι, ναι. Τρέξε, παιδί μου. Σήκω, βρε.
Έλα. Έλα, όλα στο μυαλό είναι, σήκω. Πω, πρέπει να παλέψω και με το shooter τώρα. I'm sorry. No, you are not, σήκω. I'm so sorry. No, you are not, σήκω. This darkness takes everything. Sicko. Everyone. Senua. Sicko. Are you sure you want to do this? We can fight this together. Side by side. We always do. This is my battle. I have to face it alone. Away from here. Bam. Where will you go? I don't know. For how long? I don't know. I believe in you. You know that. Αυτός είναι ο αγαπημένος της. Τον ακούει μες στο κεφάλι της. Just promise me that you will come back to me. I want you to say it. Νομίζω έχω την ιδέα. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι το κεφάλι που κουβαλάει είναι αυτού. Νομίζω ότι το κεφάλι που κουβαλάει είναι αυτού, αλλά δεν είμαι σίγουρος, δεν το θυμάμαι καλά. Δείτε από πίσω. Τώρα μάλιστα. You destroyed everything, everyone, but not me. Fight me now. Hey, Sorix, you see? Το έχουμε. For every battle won, a greater battle takes its place. And so it goes until we fall. And in the end, we all fall. Gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. I have fulfilled my quest. Yes, you have. Πόσο δυνατό, πόσο έντονο. Darkness comes. To guide you in this life and the next to fulfill yours.
face, horror in the eye, as I have, to find your answers, your quest, your truth. Τώρα βέβαια ξεκινάει το κακό, ότι έχει πολύ backtracking. Πρέπει να γυρίσουμε πίσω από εκεί που ήρθαμε, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Είναι η μαύρη αλήθεια, να το πω. Να το πω και αυτό. Αυτά ήταν καλό να λέγονται. Truth was a troubled man. Αλλά... Τώρα πρέπει να βρω το δρόμο. Ο Κώστας που δεν χάνεται. Spreading this new form of darkness to new worlds. To my world. Λοιπόν, θα τον βρούμε το δρόμο, πού θα πάει. Πόσο μακριά μπορεί να πέσουμε. Ωραία, πάμε. Τώρα έχει πάρα πολύ backtracking. Αλλά... Για περίμενε. Α, πάμε. Νομίζω ότι παίζει και να βγαίνει από το πίσω. Η πόρτα δεν υπήρχε. Υπήρχε πόρτα βασικά. Οπότε τώρα πάμε πίσω από εδώ. Από εδώ έστριψε για να κατέβω. Αλλά εντάξει, δεν είναι τόσο χάλια. Το θυμάμαι λίγο πιο χειρότερο από ό,τι είναι. Όπα, από εδώ ήρθα. Οπότε πάμε από πάνω. Τώρα είναι μεταξύ είναι η φάση πάω στο τυφλά, δεν θυμάμαι καν από που πέρασα. Πάμε και από εδώ. Έκανα δρόμος, όχι φυλακής, δεν ξέρω, έκανε δρόμο αρκετό. Γενικά έχει ψωμί. Have you ever died before? It's a serious question. Samuel Trex. The illusion of self is shattered. You simply cease to be. Though it may not seem that way to others, you know when it is true. You can feel it. A stranger in your own body. Πρώτη μου κιθάρα ήταν μια κλασική μπλε. Θυμάμαι που την είχα αγοράσει με λεφτά από μια χαμαλωδουλειά. Εγώ είχα πάει με τους φίλους μου. Είχαμε πάει και είχαμε αγοράσει. Φύγαμε από Καβάλα, ήρθα από Καβάλα, ήρθα από Λίμνο, πήγα Καβάλα. Ήμουνα Καβάλα, δεν θυμάμαι. Και πήγα. Εν τω μεταξύ τώρα είναι η φάση που είναι τεράστιο και άμα το πάρω θα. Oh! Α! Don't let them surround you. Stop. She will not stop. She knows what to do. Remember the warrior tribes. Behind you. Και θυμάμαι είχα φύγει και πήγα από... Μιλάνε συνέχεια. Και πήγα Φλόρινα. Φλόρινα ήταν. Ήρθα Θεσσαλονίκη. Πήρα τα παιδιά. Πήραμε το τρένο. Πήγαμε Φλόρινα και πήρα την κιθάρα. Εν τω μεταξύ πρέπει να πάμε εδώ. Να σας δείξω λίγο την κιθάρα δύο λεπτά. Μισό. Περιμένετε. Λοιπόν, το δικό μου το έργο τέχνης, να αλλάξω λίγο, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, περάσουμε στο
Intermission εδώ. Α, ouch. Το δικό μου έργο τέχνης είναι αυτό εδώ. Stag. Γεια, γεια, καλησπέρα. Λοιπόν, καιρό έχω να παίξω παρεπιπτόντως. Και είχα κάνει ολόκληρο δρομολόγιο για να την πάρω αυτή. Είχα πάει πόσο ταξίδι, πόσο τέτοιο. Μείναμε και στη Φλόρινα 2-3 μέρες. Ήτανε τρομερή η εμπειρία. Και ναι, αυτή εδώ είναι. Έχω και λουρί. Έχω βάλει original stag λουριά, τα οποία είναι τρομερά, κουμπώνει με μαγνήτη επάνω. Οπότε έχεις το λουρί με μαγνήτη. Ναι, αυτό. Ας την αφήσω όμως πίσω. Κάτσε εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου η κιθάρα. Καιρό έχω να παίξω τώρα που το σκέφτομαι. Και πάμε στο κορίτσι μας, στη Senio. Λοιπόν, HD Capture Device, εδώ είμαστε. Και πάμε. Λοιπόν, πρέπει να πάμε τώρα εκεί. Απλά το θέμα ποιο είναι. Ότι αν πάω εκεί θα φάω πόση ώρα εκεί. Και δεν θέλω να φάω πόση ώρα εκεί. Θέλω να το κάνω με το πάσο μου. Οπότε. He hunts his prey with his powers of illusion and feasts on their remains. Αυτό είναι χειρότερο, Θεέ μου, είναι γι' αυτό καλά πήγα στο γίγαντα της φωτιάς. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Τα χειρότερα. Lovely. Λοιπόν, οπότε το πιο πιθανό είναι, ότι θα το αφήσω αυτό το κομμάτι εδώ μέσα για την επόμενη φορά. Σήμερα το πήγα σχετικά γρήγορα, δεν το περίμενα θα το κάνω τόσο γρήγορα. Οπότε θα σας αφήσω εν αναμονή να το δούμε αυτό. Το επόμενο Σάββατο όμως, να ξέρετε γενικά, τι εργαλείο είναι αυτό, καλά και... Δεν ήταν ταλαιπωρία, ήταν πολύ ωραίο, ήταν πάρα πολύ ωραία διαδρομή. Δηλαδή σε φάση, γι' αυτό σας λέω, πάντα έχω να λέω ότι όταν πήγα να πάρω τη δική μου την κιθάρα, ήταν ένα quest, κυριολεκτικά quest. Σηκώθηκα, έφυγα από καβάλα. Πήγα, ήρθα στη Θεσσαλονίκη. Έκατσα μια μέρα, δύο μέρες. Πήρα τους κολλητούς μου, πήγαμε Φλόρινα, μείναμε, πήγαμε στο παιδί που είχε την κιθάρα. Την είδα, την πήρα. Ήταν τόσο ωραίο όλο αυτό. Δηλαδή, έχω να το λέω. Και είναι πολύ ωραία η κιθάρα παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, πάντως, στο άτου παιχνιδιού. Λοιπόν, να σας περάσω στο intermission για να τα πούμε λίγο. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα έχω live. Δηλαδή θα κάνουμε αύριο, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα βγω off. Γιατί θα φύγω ένα ταξίδι. Οπότε εγώ δεν θα είμαι, δεν θα κάνω καθόλου ούτε live ούτε τίποτα. Το παραπάνω, αλλά τι γίνεται, στο παραπάνω, μάλλον και μάλλον το ψήνω να κάτσω από πιο νωρίς. Τελειώνω 3,5 ώρα τη δουλειά, 4 ώρα, 4 και κάτι το αργότερο, να μπω να το πιάσω σε ρί. Και μάλλον το ψήνω να το πάρω σε ρί, δεν ξέρω. Το ψήρω να το ξεκινήσω. Και να το σπάσω δύο κομμάτια. Μέχρι να βγει ο μήνας λογικά θα το έχω τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω να το πάω με το πάσο μου. Θέλω να το απολαύσουμε αυτό το παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλω να το ρασάρω. Ήδη βλέπω τώρα, επειδή ξέρω τα μονοπάτια τις περισσότερες φορές, το πάω λίγο πιο γρήγορα από ότι. Δηλαδή, άμα δεν είχα και τις μάχες, δεν είχα και τα πράγματα να χαλάνε από εδώ και από εκεί, θα ήταν λίγο πιο αργό. Γιατί πάντα τα ψάχνω. Πάω με την ησυχία μου. Πεθαίνω 500 φορές. Μέχρι να μάθω λίγο τα κουμπιά ξανά, τα ξαναθυμηθώ. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, μου αρέσει πάρα πολύ και νομίζω ότι ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Αν δεν σας πειράζει, θα ήθελα να το πάμε με την ησυχία μας, με το πάσο μας, γιατί θέλω να το ανεβάζω και στο YouTube ταυτόχρονα, οπότε να τα κάνω και λίγο πιο μικρά τα κλιπάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν σήμερα το πρώτο κομμάτι, σπάσαμε την πρώτη πύλη. Τώρα πώς θα πάει, σπάσαμε την πρώτη πύλη, θα σπάσουμε τη δεύτερη πύλη, μάλλον θα μπούμε εκεί, θα πάρουμε το κομμάτι, μετά θα περάσουμε τη γέφυρα. Μέσα στη γέφυρα έχει κάποια puzzle. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι και θα πάμε σε μια περιοχή. Το σπαθί της θα το χάσει. Δεν θέλω να το spoiler, αλλά θα ψάξουμε να βρούμε ένα σπαθί εκεί πέρα. Είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά είναι και πάρα πολύ εκνευριστικό. Το κακό είναι ότι κάποια από αυτά, ειδικά την πρώτη φορά, είναι πάρα πολύ εκνευριστικά να τα βρεις. Ελπίζω τώρα να είναι λίγο πιο εύκολα να τα βρω. Λοιπόν, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ έντονο, δηλαδή παίζεις μία μισή ώρα και αισθάνεσαι βαριά. Δηλαδή, σκεφτείτε όλο το παιχνίδι είναι 6,5-7 ώρες.
Εγώ έκανα την πρώτη φορά που τα άψαχνα, έψαχνα, γύριζα από εδώ, γύριζα από εκεί, πέθανα 800 φορές, μου πήρε 7,5 ώρες να το τερματίσω. Τόσο μου πήρε. Αυτή τη φορά, επειδή το βλέπω ότι το πάω πιο γρήγορα, το κόβω γύρω στις 6,5 ώρες βαριά. 6 ώρες. Που τυπικά είναι για μένα 3-4 live. Αν τα πάω με το πάσο, μη δάλλω 2-3 βαριά μεγάλα. Λοιπόν, αλλά. Επειδή είναι πάρα πολύ βαρύ παιχνίδι. Γιατί εννοώ βαρύ παιχνίδι. Όταν ακούς συνέχεια τις φωνές. Μπαίνοντας στην ψυχολογία, δηλαδή όσο προχωράει, όσοι το ξέρετε, σκουραίνει. Δηλαδή σε φάση κάθεται βαρύ το άτιμο. Και έρχεται κάποια στιγμή που λες: θέλω διάλειμμα. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι θέλει να το πας σιγά σιγά. Είναι λίγο βαρύ να το τραβήξεις με τη μία off. Τέλος πάντων, να μην πολυλογώ. Θα το πάμε έτσι. Οπότε, εγώ σήμερα θα σας χαιρετήσω. Θα σας πω να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Το επόμενο Σάββατο τι θα κάνουμε, αλλά έχουμε αύριο live στις 5 η ώρα. Να μπείτε όσοι είστε, όσοι γουστάρετε. Κώστας αύριο δεν έχει ιδέα γιατί θα μιλήσει, θα είναι έκπληξη. Τελείως surprise το αυριανό. Έχω στο μυαλό μου κάνα 2-3 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Ελπίζω να πιάσει, τόπο το αυριανό και νομίζω ότι έχω κάνα 2 καλά θεματάκια που μπορεί να πιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, καλή ξεκούραση και σε εσάς. Και θα το παίξουμε, θα το χαρούμε. Λοιπόν, έχετε ένα όμορφο απόγευμα από μένα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό απόγευμα. Όσοι έχετε καλό καιρό, εκμεταλλευτείτε το. Και όσοι δεν έχετε καλό καιρό, δεν πειράζει, εκμεταλλευτείτε το και αυτό, δεν είναι κακό. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Καλή ξεκούραση να έχετε όλοι σας. Γεια σας, παιδιά.